Συνάδελφο, κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν μ' αρέσει το Αθανασία, Σίας έχω μάθει εγώ. Για τυπικούς λόγους λέω το Αθανασία. Ορίστε. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι. Η Βουλή των Ελλήνων κυρώνει σήμερα τη σύμβαση που υπέγραψε το ελληνικό δημόσιο με το Ινστιτούτο Παστέρ σε μια σημαδιακή ημερομηνία. Δεν πρόκειται φυσικά απλώς για τα 10 χρόνια από την προηγούμενη, 28 Τρίτου 2008, που είχε κυρωθεί με το νόμο 3733 του 2009, είχε ισχύ για 5 χρόνια, που λήγουν τον επόμενο, με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης, και άλλα 5 χρόνια που λήγουν τον επόμενο μήνα. Πρόκειται, και γι' αυτό είναι σημαδιακή ημερομηνία, για τα 130 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση του Ινστιτούτου Παστέρ το 1888. Συγγνώμη, είμαι λίγο. Με το βάρος 10 βραβείων Νόμπελ, έναν προϋπολογισμό κοντά στα 320 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και 300 διδακτορούχους φοιτητές μόνο στα κεντρικά, το Ινστιτούτο Παστέρ είναι συνώνυμο της μάχης για την ανάδειξη της υγείας σε δημόσιο αγαθό. Πρόκειται για ένα δίκτυο από 33 Ινστιτούτα, διασκορπισμένα σε 26 χώρες, με προσωπικό 23.000 άτομα, από τα οποία 2.500 μόνο στο Παρίσι. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ κλείνει και αυτό με τη σειρά του κοντά στα 100 χρόνια από τη στιγμή που ιδρύθηκε και είχε βάλει ως σκοπό και τότε μέχρι σήμερα την προώθηση της δημόσιας υγείας. Όπως πολλά πετυχημένα εγχειρήματα, είναι αποτέλεσμα η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ της εξαγωγής συμπερασμάτων μετά από μία στρατιωτική ήττα, αυτή του ατυχούς πολέμου του 1897. Η πρόταση των Γάλλων στρατιωτικών για την ίδρυση ενός Ινστιτούτου Παστέρ στην Ελλάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες και τους στόχους της αρχικής της προέλευσης. Ο Βενιζέλος υποστήριξε την ίδρυση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο τόσο της κοινωνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, όσο βέβαια και στο πλαίσιο της σύσφιξης των διμερών σχέσεων με τη Γαλλία. Η χρηματοδότηση έγινε από τον ελληνικής καταγωγής Βασίλειο Ζαχάροφ. Η έγκριση πραγματοποιήθηκε με βασιλικό διάταγμα το 1919 και το Ινστιτούτο Παστέρ, το ελληνικό, εγκαινιάστηκε το 1920, το Μάρτιο του 1920. Έκανα αυτή τη μικρή ιστορική αναδρομή για να δούμε ότι τέτοια μεγάλα ιδρύματα, τέτοιες μεγάλες σημασίας, ιδρύθηκαν επειδή ακούμπησαν σε πραγματικές ανάγκες από κράτη που αποφάσισαν, όπως το ελληνικό τότε, να προωθήσουν τη δημόσια υγεία. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, χωρίς να απολέσει τον αρχικό του στόχο, δηλαδή την πρόληψη και θεραπεία των μολυσματικών νοσημάτων, χρησιμοποίησε ως μέσα την εφαρμοσμένη έρευνα και την εκπαίδευση, όχι μόνο των ειδικών της δημόσιας υγείας, αλλά και τη διάχυση της γνώσης, της τεχνολογίας μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Και έτσι μέσα σε αυτό τον ένα αιώνα ζωής διάνυσε μία μεγάλη απόσταση. Ας κρατήσουμε αυτούς τους τρεις στόχους του Ινστιτούτου Παστέρ. Εφαρμοσμένη έρευνα, εκπαίδευση, διάχυση της τεχνογνωσίας. Από τα συμφραζόμενα που δημιουργήθηκαν με την ήττα του ελληνικού στρατού τότε, το μακρινό 1897, μέχρι σήμερα, από τις ανάγκες δηλαδή του ελληνικού στρατού, το Ινστιτούτο Παστέρ, οι δραστηριότητες του εκτείνονται στους τομείς της δημόσιας υγείας, της βιοιατρικής και είναι άμεσος αποδέκτης των οδηγιών για κάλυψη των κρατικών αναγκών στην ανάπτυξη, προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση
και διάθεση εμβολίων. Ναι, εμβολίων, γιατί είναι επίκαιρη η συζήτηση για φαρμακοβιομηχανίες όπως η Νοβάρτης. Έτσι, με αυτά τα τρία, τους τρεις στόχους που είχε ευθύς εξ αρχής, έγινε από τα πιο διακριτά ερευνητικά κέντρα στη χώρα μας. Λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανήκει στους φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386 του 2016 που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και είναι μέλος βέβαια του Διεθνούς Δικτύου του Ινστιτούτου Παστέρ. Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς που είχε κυρωθεί με το νόμο 3733 του 2008, τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ του Ινστιτούτου διορίζονταν με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Ανάπτυξης, με την παρούσα σύμβαση, άρθρο 4, παράγραφος 2, ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση πια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας. Έχουμε αυτό τον εξορθολογισμό που έτσι και αλλιώς έπρεπε να υπάρξει στον τομέα της υγείας, που ήδη από το 2014 στο άρθρο 13 προβλεπόταν για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και σήμερα βέβαια με το νόμο 4386 τα ερευνητικά κέντρα εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ίδιο ισχύει για τον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 3 και 4 της σύμβασης της 31ης Ιουλίου 2017, εκδίδονται με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, έτσι όπως ορίζει το άρθρο 14 του νόμου 4429 του 2016 για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ΕΛΙΔΕΚ. Πέραν του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα, στο Ελληνικό Ίδρυμα Ινστιτούτο Παστέρ εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που το διέπουν. Αυτές οι διατάξεις προέρχονται κατά μεγάλο μέρος από την προσκύρωση σύμβαση. Με αυτούς τους συμπληρωματικούς κανόνες γίνεται προσπάθεια από τη μία πλευρά να φανεί η πρόσδεση και να εμπεδωθεί η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στο σκέλος που αφορά τα ερευνητικά κέντρα και για το οποίο για αυτή την πρόσδεση και την εμπέδωση αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει τεράστια βαρύτητα. Από την άλλη πλευρά, να δοθεί βάρος στην ιδιαίτερη θέση του Ινστιτούτου Παστέρ, το οποίο είναι προσανατολισμένο σε έρευνα εφαρμογής με συγκεκριμένο πρακτικό προσανατολισμό στην καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών, συμβάλλοντας στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Το Ινστιτούτο Παστέρ, όπως είπα και πριν, αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, στους αντίστοιχους με την έρευνα εφαρμογής τομείς, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προμήθεια, παραγωγή και διάθεση εμβολίων, βιολογικών και θεραπευτικών προϊόντων για την κάλυψη των εθνικών αναγκών. Η δραστηριοποίησή του στον τομέα της βιοιατρικής το φέρνει κοντά σε ένα νέο τρόπο παραγωγής γνώσης, που ονομάζεται Mod 2, σε αντίθεση με το Mod 1, τη γνώση δηλαδή που παραγόταν και εξακολουθεί να παράγεται στο πλαίσιο του επιστημονικού κατακερματισμού στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε λίγη παραπάνω σημασία τι σημαίνει τρόπος 2 και τρόπος 1, γιατί είναι το νέο φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε, που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες τα τελευταία χρόνια και για τα οποία στη δικιά μας χώρα η πολιτική ηγεσία δεν έχει ασχοληθεί, πλέοντας μέσα σε ένα πέλαγος αντιφάσεων και αντιφάσεων που οδηγούν και σε προβλήματα όπως αυτά που βλέπουμε με σκάνδαλα στην υγεία κλπ.
Στο νέο τρόπο, αυτό που ονομάζουμε τρόπος 2, σε τομείς όπως η βιοιατρική, κυριαρχεί η διεπιστημονικότητα και η συνεργασία στο ίδιο επίπεδο πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, ιδιωτικών εταιριών και κρατικών φορέων για την επίλυση των ειδικών προβλημάτων που ανακύπτουν. Πρόκειται για μία μεγάλη ρήξη με την ερευνητική παράδοση. Επειδή για τον πρώτο τρόπο παραγωγής ισχύει η συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας της έρευνας, ενώ ο δεύτερος μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής οικονομικής προστασίας, να κατοχυρωθούν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλου είδους βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι φορείς παραγωγής της γνώσης στον τρόπο 2 σπεύδουν να κατοχυρώσουν πατέντες πριν θέσουν τα πορίσματα των ερευνών τους στη διάθεση της ερευνητικής κοινότητας. Βεβαίως, με το άρθρο 3, το Ινστιτούτο Παστέρ καθίσταται μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ και υποχρεούται σε συμμόρφωση στη Σύμβαση Συνεργασίας με την οποία ορίζεται ένας κώδικας ηθικής σε ένα τομέα άκρα του ανταγωνισμού για τον οποίο έγινε λόγος παραπάνω. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια, ενώ το δίκτυο Ινστιτούτων Παστέρ έχει αναπτύξει γι' αυτό τον καινούριο τρόπο παραγωγής γνώσης, ένα κώδικα ηθικής πάρα πολύ αυστηρό που περιγράφεται μέσα στις αρχές του Ινστιτούτου Παστέρ του κεντρικού στο Παρίσι, από την άλλη μεριά έχουμε αυτό τον άκρατο ανταγωνισμό των πολυεθνικών, οι οποίες και αυτές παράγουν αυτή τη γνώση και η οποία είδαμε που οδηγεί. Όπως θα δείτε από τη σύμβαση, αλλά και από τις αρχές του ίδιου του Ινστιτούτου Παστέρ, έχει έναν ηθικό κώδικα πάρα πολύ αυστηρό, που διέπεται. Η λέξη κλειδί είναι αλληλεγγύη ανάμεσα στα Ινστιτούτα Παστέρ, στο δίκτυο όλων των Παστέρ. Και το δεύτερο, οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα Ινστιτούτα Παστέρ ανά τον κόσμο είναι ο πόλεμος κατά της διαφθοράς. Σεβασμός στην απόφαση του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών του 2003, της Γενικής Συνέλευσης του 2003, και μάλιστα, αν δει κανείς το γαλλικό κείμενο, δεν ξέρω κύριε Υπουργέ αν έχουμε τη σύμβαση και στα ελληνικά, ορίζει όχι μόνο τι δεν πρέπει να κάνει ένα Ινστιτούτο Παστέρ, δηλαδή να δωροδοκίσει, να έχει οποιαδήποτε επαφή χρηματισμού κλπ. Με κρατικούς αξιωματούχους, αλλά αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι ορίζει τι σημαίνει κρατικός αξιωματούχος. Και αρχίζει ιεραρχικά από τους υπουργούς μέχρι κρατικούς υπαλλήλους όλη την ιεραρχική δομή και νομίζω ότι αυτό είναι τροφή προς σκέψη, πώς λειτουργεί ένα τέτοιο Ινστιτούτο, αυτό το δίκτυο Ινστιτούτων, σε αντιπαράθεση με τις πολυεθνικές. Ίσως, κύριε Υπουργέ, η γνώμη μου θα ήταν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο, να ρυθμίζονταν λίγο περισσότερο τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στην προσκύρωση σύμβαση που έχουμε εδώ. Στα 10 χρόνια που μεσολάβησαν μεταξύ της σύμβασης του 2007 και αυτής του 2017, η ελληνική πολιτική για την έρευνα απέκτησε προφίλ. Διασυνδέθηκε οργανικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Έρευνα. Αυτή η όξυνση της ευαισθησίας για τα ζητήματα της πολιτικής στον τομέα της έρευνας είχε ως αποτέλεσμα να φανούν οι δυσλειτουργίες στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, τις οποίες πρώτοι είχαν επισημάνει οι ίδιοι ερευνητές του. Στην προσκύρωση σύμβαση, λοιπόν, τροποποιούνται οι διαδικασίες εκλογής των μελών. Κύριε Τζαβάρα, είσαστε πολύ ζωηρός, πρωί-πρωί μου αποδιοργανώνετε τη σκέψη. Οι διαδικασίες εκλογής των μελών του ΔΟΥΣΟΥ και ανάδειξης του Γενικού Διευθυντή, ώστε να ανταποκρίνονται στα διεθνή δεδομένα που διέπουν τη λειτουργία και την οργάνωση των ερευνητικών κέντρων.
Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δουσού. Στην παράγραφο 2, η σύνθεσή του. 3, η διαδικασία εκλογής των τριών εκ των μελών του, των εξωτερικών. Στην παράγραφο 4, η διάρκεια της θητείας τους. Στην παράγραφο 5, ζητήματα αποζημίωσης των μελών του Δουσού. Στην παράγραφο 6, ο τρόπος λειτουργίας του Δουσού. Στο άρθρο 5 ορίζονται τα καθήκοντα, ο τρόπος ορισμού, η διαδικασία επιλογής μέσω επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης από επιστήμονες διεθνούς κύρους και η διάρκεια της θητείας του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου. Θα είναι τετραετής, ανανεώσιμη μία ακόμα φορά, χωρίς δε μπορεί να εκλεγεί για τρίτη θητεία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Στο άρθρο 6 περιγράφονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος διορισμού και τα προσόντα του διοικητικού διευθυντή. Στο άρθρο 7 ορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Στο άρθρο 8 περιγράφεται η μορφή συνεργασίας του ελληνικού με το γαλλικό. Στο άρθρο 9 προσδιορίζεται ο οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος του Ινστιτούτου από εταιρεία ορκωτών λογιστών. Στο άρθρο 10 περιγράφεται η νομική κατοχήρωση των ονομάτων Παστέρ και Ινστιτούτο Παστέρ. Στο άρθρο 11 είναι το κατεξοχήν άρθρο που εντάσσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στο πλαίσιο των ερευνητικών κέντρων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δίνεται έμφαση στη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής και μετεκπαίδευσης. Με το άρθρο 12 η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να καταβάλει κάθε χρόνο στο Ινστιτούτο τακτική επιχορήγηση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του. Άρα η ελληνική κυβέρνηση εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του. Θα ήταν καλό σε κάποια στιγμή να οριστεί και το ύψος και ο κωδικός αυτής της επιχορήγησης. Στο άρθρο 14 προσδιορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, 5 χρόνια με ανανέωση σιωπηρή για άλλα 5. Και στο άρθρο 15 ο τρόπος καταγγελίας της σύμβασης και στο άρθρο 16 τέλος ο τρόπος διευθέτησης των διαφορών που ενδέχεται να ανακύψουν. Με την προσκύρωση σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με το Ινστιτούτο με το Παστέρ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ καλείται να διαχειριστεί ακόμα μια φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τεράστιο συμβολικό κεφάλαιο που έχει. Και μην ξεχνάτε ότι από αυτό το συμβολικό κεφάλαιο μέχρι το χέρι μας στο σούπερ μάρκετ, Ινστιτούτο Παστέρ είναι. Παστεριωμένο γάλα, οποιαδήποτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.